Το αρχαίο θέατρο της Λάρισας επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρης Κάλκος, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των έργων αποκατάστασης του εμβλητικού αυτού μνημείου της πόλης, αλλά και όλης της Ελλάδας. Ο κύριος Κάλκος, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κύριο Κωνσταντινό Αγοραστό, σε δηλώσεις του εξέφρασε την αισιοδοξία ότι το αρχαίο θέατρο θα παραδοθεί στους κατοίκους Λάρισας εντός του 2023 και ότι η πορεία των έργων προχωράει με γοργούς ρυθμούς. Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας 2014-2020 πηγαίνει εξαιρετικά καλά. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπα. Ταυτόχρονα όμως, όταν κάνουμε πράγματα σωστά, ανεβαίνει ψηλότερα και ο πήχης που βάζουμε. Η επόμενη προγραμματική περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική, τόσο γιατί τα έργα έχουν αυξημένων απαιτήσεων, όσο και γιατί η κυβέρνηση πήρε τη σημαντική απόφαση να εμπιστευτεί τις ελληνικές περιφέρειες, να ενισχύσει το διαθέσιμο προϋπολογισμό τους. Η περιφέρεια της Θεσσαλίας είναι από τις πλέον ωφελημένες σε αυτή την αύξηση προϋπολογισμού. Μιλάμε για 31% περισσότερους πόρους από την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Μιλάμε για ένα συνολικό προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 550 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, καταλαβαίνετε και το στίχημα που έχουμε αντιμετωπίσουμε όλοι μας προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση. Τον κύριο Σκάλκο ξενάγησε η προϊσταμένη εφορίας αρχαιοτήτων Λάρισας, η οποία τον ενημέρωσε ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των στερεώσεων στο κυρίως θέατρο και σε αυτή τη φάση αναμένεται το νέο μάρμαρο για να γίνουν οι συμπληρώσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το έργο αυτό έχει προχωρήσει, παρόλες τις δυσκολίες που έχει ένα τέτοιο έργο. Έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των στερεώσεων στο κυρίως θέατρο και σε αυτή τη φάση αναμένεται το νέο μάρμαρο για να γίνουν οι συμπληρώσεις. Και παράλληλα αρχίζει και το έργο της σκηνής, οπότε να ευελπιστούμε ότι θα είμαστε μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται από το έργο του ΕΣΠΑ. Οπότε να έχουμε παράδοση προς τα τέλη του 2023. Για πρώτη φορά το έργο έχει συγκεκριμένο ορίζοντα υλοποίησης και συγκεκριμένη και επαρκή χρηματοδότηση ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ, υποστήριξε ο κύριος Αγοραστός. Κατορθώσαμε μετά από συνεργασία, άριστη συνεργασία με την Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και τον κύριο Καρακούνη και την κυρία Σδρόλια, να ολοκληρωθούν οι μελέτες, αλλά ταυτόχρονα να εγκριθούν οι μελέτες από το ΚΑΣ και με συνεργασία της κυρίας Μεντώνη και να το εντάξουμε με πλήρη χρηματοδότηση 7 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, για να μπορεί να έχει άνεση για πρώτη φορά στην ιστορία της συντήρησης και της ανακάλυψης του θεάτρου, για πρώτη φορά να έχει συγκεκριμένο ορίζοντα και συγκεκριμένη επαρκή χρηματοδότηση. Και αυτό είναι το σημαντικότερο.